Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Σήμερα έχουμε, όπως σας είχα υποσχεθεί, και έτερο καλεσμένο μετά τον Ηλία Καλλιώρα. Είναι ο Παναγιώτης ο Ρέτσος. Δεν θα πούμε τι επαγγέλλεται, θα το καταλάβετε στη ροή της συζήτησης, αλλά θα μιλήσουμε περισσότερο για την υγεία σήμερα. Τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική υγεία, γιατί αυτά συνδέονται. Πώς γιατρεύει ο Χριστός μας? Ο Χριστός μας γιατρεύει όταν έλεγε «Αφέοντέ σου οι αμαρτίες». Και αυτό και μόνο σήκωνε τον άνθρωπο που ήταν παράλυτος χρόνια. 38 χρόνια, πάρε λέει το κρεβάτι σου και φύγε. Όχι μόνο το σήκωσε, αλλά δυνάμωσε αμέσως και δυνάμωσαν και οι μύες του. Ενώ ήταν παράλυτος, προχώρησε. Ενώ τώρα λέμε μετά τον κορονοϊό, όταν νοσηλεύεται κάποιος, να πάει λέει σε, πώς τα λένε αυτά τα... για να μπορέσει να σταθεί, να κάνει κίνηση, να μπορέσει να επανέλθει, να επανέλθουν οι μύες. Εκεί με την αφαίρεση της αμαρτίας έφευγε και γινόταν αποκατάσταση. Άρα τα πνευματικά, όπως τα λέμε, γιατρεύουν, και όπως λέμε ότι στα πνευματικά όλες οι φυσικές καταστάσεις, όλη η φύση υποτάσσεται. Ισχύουν οι πνευματικοί νόμοι και όλοι οι φυσικοί νόμοι υποτάσσονται στους πνευματικούς νόμους. Λοιπόν, εγώ θα σας πω σήμερα την εμπειρία μου και μετά, γιατί πέρασα την ασθένεια της εποχής των κορονοϊό στο τέλος Ιανουαρίου. Κάποιοι το κατάλαβαν, ίσως από το βήχα, ίσως από το εκκλείσιμο του λαιμού, και πήγα να εκκλησιαστώ σε ένα ναό, να μην πούμε το ναό. Πήγα και εκεί γνώρισα τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου έδειξε κάποιες ασκήσεις, οι οποίες είναι ασκήσεις βασικές και επαναφέρουν τον οργανισμό στη φυσική κατάσταση, αυξάνουν το αίσθημα της ασφάλειας πλέον, καθαρίζουν οι πνεύμονες, δημιουργείται καλύτερες καύσεις, και βλέπετε ότι ο Παναγιώτης χειμώνα καλοκαίρι με κοντομάνικο γυρίζει. Με το χιονιά κοντομάνικο φορούσε. Εγώ το διαπίστωσα όταν έκανα αυτές τις ασκήσεις, έβγαλα τη ζακέτα που φορούσαμε στο σπίτι. Γιατί με 17 βαθμούς θα φορέσει και μια ζακετούλα. Είμαι 18 βαθμούς μέχρι να ζεσταθεί το σπίτι. Και 20 βαθμούς βλέπεις ο άλλος φοράει ζακέτα. Τώρα βγαίνω έξω στο μπαλκόνι που έχει 12 βαθμούς και δεν κρυώνω. Λοιπόν, ο λόγος είναι η συζήτηση που κάναμε εκεί μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας με τον Παναγιώτη, ήταν και άλλοι εκεί, μας έδειξε κάποια πράγματα τα οποία με βοήθησαν να φέρω στη φυσική κατάσταση τους πνεύμονες, όχι μόνο να τους φέρω σε φυσική κατάσταση, να αρχίζω να τους γυμνάζω. Αλλά θα δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη να μας τα πει έτσι καλύτερα, να μας αρχίσει από τους πνεύμονες, Παναγιώτη. Ωραία. Ή από το θυροειδή. Ξέχασα να σας πω, έπαιρνα, αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οφείλεται βέβαια σε αυτό, εγώ έπαιρνα, είχα πρόβλημα με το θυροειδή. Έπαιρνα το TAF4 των 75. Όσοι έχουν πρόβλημα θα το ξέρουν. Από τότε που έκανα τις ασκήσεις το πέταξα. Άρχισε ο θυροειδής να δουλεύει. Θα μου πείτε πώς δούλεψε. Θα σας δείξει ο Παναγιώτης πώς ενεργοποιείται όλο αυτό το σύστημα. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Καλώς σας βρήκα και μπράβο για το έργο που κάνετε. Εύχομαι να σας βοηθήσω. Γιατί το πνευματικό που κάνετε είναι το πιο δύσκολο. Εγώ θα σας δείξω σήμερα τα εύκολα. Δηλαδή πώς θα κάνουμε, που λέμε νους υγιής, σώμα τη υγιής. Η πρώτη άσκηση για το θυροειδή είναι πάρα πολύ εύκολα. Ο άνθρωπος ήταν πλασμένος στην φύση να δουλεύει 8 ώρες στον αυρό, και κάθε τσαπιά που θα έκανε στον αυρό, όπως θα έσκαβε ή θα έκοβε ξύλα, θα γινόταν αυτή η κίνηση στο λαιμό, θα γινόταν σύστολη, διαστολή.
Εμείς κάνουμε προσομοίωση αυτή την άσκηση. Είμαστε καθιστοί, βλέπουμε τηλεόραση, προσευχόμαστε. Είναι όπως κάνουν οι πιλότοι τότε που πετάνε. Μπράβο, μπράβο. Προσομοίωση. Και κάνουμε σήξιμο, το κρατάμε 5-10 δευτερόλεπτα και χαλαρώνουμε πάλι. Αυτό θα ενεργοποιήσει το σύστημα ισορροπίας, θα ενεργοποιήσει όλο το κυκλοφοριακό, αλλά πολύ πιο σημαντικά θα μας κάνει ένα πολύ υγιής θυροειδή, που θα μπορεί έτσι να δουλεύει σωστά ο οργανισμός. Αυτή τη στιγμή, αν σε χτύπαγε ελαφρώς ένα αυτοκίνητο από πίσω, θα μπορούσε να χτυπήσει τόσο άσχημα το αυγενικό, που μπορεί να υπόφερες για 10 χρόνια, να έχανες 10 χρόνια την ποιότητα ζωής. Κάνοντας αυτή την άσκηση, εξασφαλίζεις το μόνο άσχημο, ειδικά στους άντρες, θα αυξηθεί 4 πόντους, δεν θα σας κλείνουν τα πουκάμισα. Θα πρέπει να δωρήσετε τα πουκάμισα και να πάτε να πάρετε καινούρια. Αλλά θα έχετε την υγεία σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε σε κάτι λίγο πιο δύσκολο, αλλά πολύ πιο ευχάριστο, είναι οι πνεύμονες. Εγώ να πω κάτι, ότι από τη στιγμή, έχω 10 μέρες που το εφαρμόζω αυτό. Από τη στιγμή που το εφαρμόζω αυτό το πράγμα, άνοιξε όλα αυτά, εδώ κάπου πονούσαν, είχα κάποιους πόνους και ίσως και από τη μηχανή που χρησιμοποιούσα στο μηχανάκι και πάνω όλα αυτά είχαν πάντα ήταν πιασμένα. Τώρα όλοι αυτοί εμείς δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή με αυτή την άσκηση απλό έτσι που κάνουμε, αμέσως ενεργοποιείται και ο εγκέφαλος, αιματώνεται ο εγκέφαλος, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Εδώ τα αυγενικά πίσω δεν θα σας πονάνε πλέον και δεν όσοι παθαίνουν ήλικο θα αποκατασταθεί. Σωστά, το ήλικο πολύ σημαντικό, η ισορροπία. Η ισορροπία είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια άσκηση απλή, μπορεί να την κάνουν όλοι, προσέξτε να την ξαναδείξουμε αυτή. Είναι σήξιμο του λαιμού, το κρατάμε 5-10 δευτερόλεπτα και χαλαρώμα. Και θα γίνει πανέμορφος ο λαιμός, θα γίνει 20χρονος. Γεμίζουν εμείς και τένοντες, παρόλο που φαίνεται έντονη η άσκηση, γεμίζουν εμείς και τένοντες και γίνεται πολύ, πάλι έρχεται στο φυσιολογικό του. Δηλαδή, άρα δεν θα κινδυνεύουμε και από εγκεφαλικά. Έτσι, όντως. Δεν θα έχουμε πρόβλημα να κινδυνεύσουμε από εγκεφαλικό πρόβλημα. Έτσι. Κοιτάξτε το, κάντε το, θα το ξαναδείξουμε άλλη μια φορά, κάντε τη. Πόσες φορές να το κάνουμε, Παναγιώτη? Όσο πιο συχνά μπορούμε, την πρώτη εβδομάδα 2 και μετά θέλει μια απλή συντήρηση. Και τώρα που είπες για εγκεφαλικά, το λεμόνι στην Αμερική στοιχίζει $1 το ένα. Δηλαδή και εδώ τα αφήνουμε, το λεμόνι είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που έχουμε εναντίον του εγκεφαλικού. Δηλαδή εκτός τη βιταμίνη C που παίρνεις, σαν να λέμε αραιώνει το αίμα, στο πούμε έτσι λαϊκά, και φαίνει καλύτερα την κυκλοφορία του σώματος. Άρα στο χυμό με το πορτοκάλι να στείλουμε και ένα, και ένα λεμόνι. Και αυτό ένα το κάνουμε χρόνια. Μπράβο, μπράβο. Αυτό πολύ ωραία. Σούπερ. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη άσκηση, η οποία είναι η πιο βασική. Θα ελευθερώσει τους πνεύμονες τόσο πολύ που θα πετάτε. Δηλαδή, ο εξιντάρης με αυτή την άσκηση, όταν τη συνηθίσει και την κάνει, θα αρχίσει να νιώθει ότι είναι 30 χρονών. Είναι ειλικρινά, δηλαδή εγώ είδα πολύ καλυτέρευση και στο θέμα των πνευμόνων. Να φανταστείτε 10 μέρες που με ταλαιπώρησε, όχι ταλαιπωρήθηκα, 4-5 μέρες ήταν με τον κορονοϊό στο τέλος Ιανουαρίου, μετά με αυτές τις ασκήσεις είδα την υγειά μου, που λέμε, ένιωσα τελείως διαφορετικό. Το οξυγόνο σε όλη αυτή τη διάρκεια δεν μου έπεσε καθόλου. Δηλαδή είχα 98-99, δεν είχα κάποιο πρόβλημα με το οξυγόνο, αλλά και μετά που επανήλθα, τώρα φτάνει πολλές φορές όταν κάνω την άσκηση, φτάνει στο 100. Σωστά. Φτάνει στο 100% το οξυγόνο. Να τη δείξουμε λοιπόν αυτή την άσκηση, Παναγιώτη, γιατί είναι σημαντική. Μάλιστα. Όταν βλέπετε σε ένα γνωστό φίλο, συγγενή που έχει σπάσει ένα πόδι και το βάζουμε στο γύψο το πόδι και περνάει ένας μήνας, αυτοί εμείς ατροφίζουν, χαλαρώνουν τελείως. Και φαίνεται το πόδι, λες και είναι μόνο το κόκαλο να έχει μείνει. Αυτό το βλέπουμε οπτικά και έχουμε και το μέτρο σύγκρισης το άλλο πόδι και λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε, να το φέρουμε πάλι στο φυσιολογικό. Οι πνεύμονες του κάθενος ανθρώπου ατροφίζουν, γιατί στη φύση, πηγαίνοντας σε φίλους, σε γνωστούς, θα περνάγαμε 5-6 βουναλάκια, στην ανηφόρα θα δουλεύανε οι πνεύμονες. Αυτή τη στιγμή πάνε ανέβουμε μια ανηφόρα, θα πάθουμε και καρδιά. Καθιστή ή ξαπλωτή, θα κάνουμε προσομοίωση και θα δουλεύουμε εμείς τους πνεύμονες να τους αρχίζουμε να τους γυμνάζουμε. Παλιά λέγανε οι γυμναστές στο σχολείο, αν θυμόσαστε, να αναπνέουμε από τη μύτη και να εκπνέουμε από το στόμα. Όταν θέλουμε να γυμνάσουμε τους πνεύμονες, δεν υπάρχει η αναπνοή από τη μύτη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και το δύο και τα δύο. Στην αρχή ας δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο στόμα, που είναι μεγαλύτερη
ο μεγαλύτερος αγωγός. Και όταν τρέχεις, πάλι χρησιμοποιείς το στόχο. Σωστά, γιατί δεν προλαβαίνουν πνεύμα. Δεν προλαβαίνουν. Έτσι. Με συνεχή ροή δυναμικά, εγώ θα σας δείξω την άσκηση και μετά μπορεί να τη δοκιμάσετε. Με συνεχή ροή κάνω χωνή το στόμα μου και ρουφάω αέρα με συνεχή ροή, σαν να έχω ανοίξει μια βρύση νερού. Ναι. Έχω μια καλή ροή, ο κουβάς από κάτω από τη βρύση δεν θα γεμίσει με αυτόν τον τρόπο, θα γεμίσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θέλω να φαντάζεσαι τους πνεύμονες, αλλά θα δεις στην αρχή ο κουβάς είναι μικρός. Όσο θα κάνουμε την αύξηση, θα αναπτύσσεται και ο κουβάς και οι δυναμικοί πνεύμονες μέσα που είναι σαν δύο δέντρα ανάποδα, σαν δύο χέρια. Είναι σε θέση ή μια γκύλωση σε αυτή τη στιγμή και είναι τελείως ατροφικά. Πώς τους γυμνάζουμε? Με συνεχή ροή δυναμικά γεμίζω. Παράδειγμα. Πιέζω με συνεχή ροή δυναμικά οξυγόνο μέσα μου μέχρι που δεν μπαίνει άλλο, ανοίγω τους πνεύμονες, το κρατάω 5-10 δευτερόλεπτα ανοιχτά και μετά με συνεχή ροή δυναμικά αδειάζω. Να μην μείνει τίποτα μέσα, θα αισθανθεί τα δύο ανάποδα δέντρα, θα έρθουν σαν δύο γροθιές και θα τρέμουνε γιατί είναι τελείως αγύμναστα. Θα τα κρατήσουμε 5-10 δευτερόλεπτα τελείως άδεια τους πνεύμονες και μετά θα ξαναγεμίσουμε τους πνεύμονες με συνεχής ροή ώσπου δεν παίρνει άλλο, το κρατάμε εκεί και εκεί πρέπει να πούμε μια ευχή και να ακουγόμαστε. Λέγοντας την ευχή θα φύγει η λίγη πίεση, η παραπλανήσια. Πρέπει να μάθουν όμως οι πνεύμονες να είναι στην ανοιχτή θέση. Αυτή είναι η σωστή θέση, υπάρχει να το πούμε έτσι. Έτσι πρέπει να είναι οι πνεύμονες μας όταν ξεκουράζονται σε αυτή τη θέση. Δέμε την ευχή και μετά... Να πούμε και ποια ευχή είναι. Πες, γιατί λέμε το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Με τον αέρα μέσα, κρατάμε τον αέρα και λέμε την ευχή. Μόλις λέμε την ευχή αφήνουμε πάλι σιγά σιγά και ξαναγεμίζουμε απότομα. Αργότερα όταν το κάνουμε, διόρθωσέ με, γιατί μου τα έδειξε, όταν λέμε την ευχή φεύγει λίγο αέρας, ξαναγεμίζουμε πάλι ενώ είναι γεμάτος οι πνεύμονες, τότε ανοίγουν. Θα δείτε, ανοίγουν το πουκάμισο. Ήδη εγώ αυτές τις μέρες νιώθω διαφορετικά όταν κάνω αυτή την αναπνοή. Αυτό βοηθάει. Ο Παναγιώτης έχει βοηθήσει πάρα πολλούς μοναχούς στο Άγιο Όρος. Εκεί στα κελιά χάσαμε αρκετούς μοναχούς γιατί, να μας το πει ο Παναγιώτης, είναι επιβαρεμένο το περιβάλλον. Δεν χάσαμε από τα μοναστήρια. Χάσαμε κυρίως από κελιά. Και υπάρχει λόγος. Δυστυχώς ο τρόπος που θερμαίνουν τα κελιά είναι με τα καυκόψυλα και είναι ξύλα, αλλά έχουν πολύ, είναι πολύ παλιά και έχουν διαρροή και έχουν διαρροή αδιαξίδωτο άνθρακα και έχουν επιβαρημένο αναπνευστικό. Δηλαδή εκεί είναι να πάμε να συμβολευόμαστε και να βοηθάμε να βελτιώσουμε όλους αυτούς τους αγωγούς, να μπορεί να φεύγει αυτό το πράγμα έξω από το κύριο. Άρα χρειάζεται καλός εξαρισμός και στα σπίτια και παντού. Και παντού. Πάντα κοιτάμε το εξαρισμό. Για να έχουμε το οξυγόνο. Σωστά. Γι' αυτό λένε καλός εξαρισμός. Το πρωί ανοίξτε τα σπίτια σας, να μπει καθαρός αέρας. Σωστά. Δεν πειράζει. Ας κρυώσει το σπίτι. Ζεσταίνεται πιο γρήγορα μετά. Έτσι. Οι κελιώτες χάθηκαν γιατί ήταν στενή η χώρη, κλειστό το κελί, χωρίς καλό εξαρισμό. Είχαμε διοξίδιο του άνθρακα από τις όμπες που ανάβουν γιατί εκεί χρησιμοποιούν καυσόξυλα και είχαμε επιβαρημένη υγεία σε κάποιους εξ αυτών. Στα μοναστήρια δεν είχαμε τόσο πρόβλημα. Σωστά. Στα κελιά χάσαμε πολλούς. Ναι. Ήδη από ό,τι έχω ακούσει ο Θανάσης ο Μαρτίνος έχει βοηθήσει αρκετά μοναστήρια και έχουν αυτή την ενέργεια με τον ήλιο τώρα. Ναι. Δηλαδή χρησιμοποιούν και δεν χρειάζεται να καίνε. Ο Θανάσης ο Μαρτίνος, ο οποίος είναι και διοικητής τώρα στο Άγιο Όρος, δεν πήγε πάνω για να πάρει εύσημα, πήγε για να προσφέρει. Να προσφέρει, σωστά. Και το θέμα ποιο είναι, έχει προσφέρει πάρα πολλά, να το λέμε και δημοσίως, σωστά. Έχει προσφέρει πάρα πολλά ο άνθρωπος, ή στη μνήμη της κόρης του, για την οικογένειά του, δεν ξέρω για πού το κάνει, αλλά έχει βοηθήσει τα μοναστήρια, έχουν αναπτύξει φωτοβολταϊκά συστήματα για να φύγουν από το... από αυτή την παλιά ενέργεια και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τους μοναχούς. Όποιος μοναχός έχει πρόβλημα να λαμβάνει όλα τα νοσήλια, τον στέλνει στους καλύτερους γιατρούς, φεύγει έξω. Το ξέρω από το γέροντά μου που πήγε, έστειλε ο ίδιος ασθενοφόρο, τον πήρε, του βγήκε έξω γιατί είχε κάποιο πρόβλημα και τους έχει από κοντά. Και γι' αυτό πρέπει να τα λέμε δημοσίως, να επαινούμε τους ανθρώπους που κάνουν έργο Χριστού, έργο που επιβάλλεται μέσα από το Ευαγγέλιο και τη χριστιανική μας ζωή. Και αυτό το έργο το κάνει ο διοικητής του Αγίου Όρους,
συνεπικουρούμενος και από έναν άριστο, ένα καλό άνθρωπο, έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο, είναι και φίλος μου προσωπικός, άριστος, και πήρε και το όνομα, ο Αρίστος ο Κασμύριου. Αυτοί οι δύο είναι ένα καλό δίδυμο που βοηθούν το Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή. Το βοηθούν ουσιαστικά, σε ό,τι έχει ανάγκη. Βοηθούν τους μοναχούς, τους ενισχύουν και κάνουν ένα σπουδαίο έργο, και γι' αυτό πρέπει να το λέμε. Και ο Παναγιώτης πηγαίνει πάνω. Αφιερώνεις πολλές μέρες πάνω στο Όρος. Σωστά. Και βοηθάς με τις ασκήσεις και με όλα αυτά. Μάλιστα. Και μάλιστα βλέπεις και το πρόβλημα που έχει ο μοναχός και τον βοηθάς να το λύσει. Με ποιο τρόπο, όχι φάρμακα. Όχι φάρμακα. Φαίνοντας τη φυσική άμυνα του σώματος σε λειτουργία. Δηλαδή, πάντα να φέρνουμε το σώμα στην αρχική του λειτουργία. Όπως έκανε παλιά ο Ιπποκράτης, που δεν άφηνε τον ασθενή ακίνητο στο κρεβάτι, του έκανε ασκήσεις, τον σήκωνε από το κρεβάτι και πήγαινε περίπατο μαζί του και του εξηγούσε τις ασκήσεις. Δηλαδή, αυτές οι ασκήσεις, τις αναπνευστικές, ειδικά αν νοσήσει ένας άνθρωπος, πρέπει και στο κρεβάτι να τις κάνει για να μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Δηλαδή, μόνο αν ένας άνθρωπος σε τροχαίο χάσει τις συστήσεις του, του κάνουμε διασωλήνωση. Και η διασωλήνωση πρέπει να ξέρει κάποιος τι κάνει. Είναι πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, γι' αυτό χάνουμε 9 στους 10. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται διασωλήνωση από εφόσον έχεις τις συστήσεις σου. Πρέπει να τη λειτουργήσει τους πνεύμονές σου. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είχατε δει. Με 93 και 94 οξυγόνο μπορεί να γίνει διασωλήνωση. Δυστυχώς αυτά είναι τα και λάθη. Ένα άλλο λάθος που κάνανε, γιατί το έζησα με ένα φίλο μου προσωπικό, τους γύριζαν μπρούμητα. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσουν, λέει, να παίρνουν καλύτερα, είναι ναι. Να αποδίδει. Το μπρούμητο δεν πιέζει το πρόβλημα. Πιέζεται, πέρα. Αλλά δεν είναι ό,τι και να κάνουν. Δηλαδή, εμείς ας πούμε, ό,τι κάνουν, ας το κάνουν. Εμείς λέμε να προσθέσουμε και τους πνεύμονες. Δηλαδή, ένας ασθενής, αν θέλει να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αν κατέληξε στο νοσοκομείο, να κάνει τις αναπνευστικές. Εάν δεν θέλει να καταλήξει στο νοσοκομείο, πάλι να κάνει τις αναπνευστικές ασκήσεις του. Δεν θα καταλήξει εκεί. Δηλαδή, θα μπορεί να δουλέψει ο οργανισμός του. Θα σας πω μια απλή ιστορία. Ήταν μια οικογένεια φίλων που πήγανε σε ένα νησί, ελληνικό νησί, νοσήσαν όλοι. Από το μικρό παιδί κολλήσανε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι βιολογικός πόλεμος, μεταλλάσσεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Βιολογικό όπλο είναι. Βιολογικό όπλο. Το θέμα είναι, δεν μπορείς, είναι και στον αέρα, θα το κολλήσουν όλοι. Το θέμα είναι τι θα κάνεις, τι κάνεις μη κολλήσεις και αν κολλήσεις. Το σημαντικότερο είναι για μένα να δουλέψεις στους πνεύμονες. Αυτός ο άνθρωπος, η οικογένεια αρρωστήσαν όλοι, ο πατέρας κόλλησε χειρότερα από όλους. Γιατί δούλευε με φρένα αλοφορείων, ήταν η δουλειά του, άλλαζε τα φρένα στα αλοφορεία και είχε εισπνεύσει πολύ αμύωντο ο άνθρωπος αυτός. Είχε επιβαρημένους πνεύμονες. Ο παιδικός του φίλος στο νησί ήταν πολύ καλός πνευμονολόγος και του λέει: θα σε αναλάβω εγώ στη διασωλήνωση. Δεν θα σε αφήσω να σε χάσουμε. Ένα μήνα ήταν από πάνω του. Αλλά ένας μήνας ήταν ένας μήνας κόλαση για αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα στις διάρειες, μέσα στα. Πέρασε τα χειρότερα στιγμές στη ζωή του. Όταν ήρθε η ώρα να εξετάσουν, τον βγάλαν τη διασωλήνωση, εξετάσαν το οξυγόνο του. Ήταν και μια νοσοκόμα που δεν είχε και τόσο πείρα και τον τρύπησε 16 φορές να βρει την αιτηρία για να μπορεί να πάρει το οξυγόνο. Πόνεσε πάρα πολύ ο άνθρωπος αυτός, όπως ήταν εξαστημένος. Και βρίσκουν το οξυγόνο τόσο χαμηλά που του λέει δυστυχώς ο φίλος του ότι θα σε ξαναδιασωλώσουμε τουλάχιστον ένα μήνα. Τον παίρνει εκείνη τη στιγμή, του λέει: πάρε τα παιδιά σου τουλάχιστον ένα τηλέφωνο να μπορείς, ας πούμε, τουλάχιστον να έχεις μια μικρή επικοινωνία πριν σε διασωλώσουμε ξανά ένα μήνα. Παίρνει τηλέφωνο και λέει ο γιος του: ρε πατέρα, θυμάσαι τις αναπνευστικές ασκήσεις που μας είχε δείξει ο Παναγιώτης? Ναι, ναι, θυμάμαι, λέει. Δεν τις κάνεις καλός καθώς. Και έκανε και τις έκανε. Ώσπου να ξαναγυρίσει ο γιατρός, στα 15 λεπτά είχε κάνει αρκετές αναπνευστικές ασκήσεις, ανέβηκε το οξυγόνο τόσο πολύ που δεν τον διασωλώσανε και σε 20 λεπτά τον είχαν στείλει πίσω, σπίτι του. Δηλαδή, θα μπορούσε να αποφύγει και την πρώτη διασωλήνωση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε τις αναπνευστικές ασκήσεις από το κρεβάτι όταν είμαστε άρρωστοι, όσο και να έχουμε νοσήσει, να δυναμώσουν οι πνεύμονες για να μπορούμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Εγώ κόλλησα τον κορονοϊό και κάποια άλλη φίλη μου κόλλησα. Η σύζυγος, η οποία ήθελε και το πιστοποιητικό για να πάρει, για να μπορεί να βγαίνει έξω, να πάει να ψωνίζει κάπου, να μπαίνει, άρχισε να τρώει από το κουτάλι μου. Ένα πρωί
Την έπιασα δηλαδή, εχρησιμοποίησε την οδοντόβουτσά μου. Με κοιμότανε μαζί μου. Δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας, ούτε μάσκες, ούτε και ο σύζυγος και τα παιδιά. Και δεν κόλλησαν. Αυτό βέβαια είχε, έχει, καλή, έχει πολύ καλή βιταμίνη D. Σωστά. Και τα παιδιά και οι σύζυγοι. Σωστά. Και δεν κόλλησαν καθόλου. Δεν επηρεάστηκαν από μετράει αυτό. Μετράει η βιταμίνη D, μετράει οι ορμόνες που έχει η σύζυγος από τις γένες, από τα παιδιά. Δηλαδή, όταν κάνεις όλο το. Γι' αυτό λένε οι άντρες, τους τύπαγε πιο πολύ από τις γυναίκες. Το αναπνευστικό του άντρα είναι πιο επιβαρημένο και πιο ακίνητο. Στις γένες, κουβαλώντας τα παιδιά τόσους μήνες, δουλεύαν πιο πολύ οι πνεύμονες. Δηλαδή, γι' αυτό οι πνεύμονες είναι. Δηλαδή και οι γυναίκες γενικά από εμάς είναι πιο ενεργοί και στο σπίτι, κάνουν πιο πολλές δουλειές. Αυτό να το πούμε, γιατί σας το είχα πει, θα το μεταφέρω, μια και παίζεται και τώρα και μια καταπληκτική σειρά με τον Άγιο Παΐσιο, ας λένε οι Τατσόπουλοι και ας την κατηγορούν, είναι μια καταπληκτική σειρά η οποία μας φέρνει το Χριστό στο σπίτι μας. Σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Άγιο Παΐσιο, τότε που τον είχα γνωρίσει, ήρθαν και δύο παλικάρια και με τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, αυτό το λέμε για τα ανδρόγυνα για να ξέρουν, τσακωνόντουσαν ποιος θα κάνει τις δουλειές, αν ο ένας έκανε δουλειές στο σπίτι, βοηθούσε τη γυναίκα του. Ο άλλος δεν βοηθούσε καθόλου και έλεγε εγώ είμαι άντρας, δουλεύω έξω και πρέπει να πάω σπίτι, είναι όπως το λιοντάρι και θα καθίσω. Η γυναίκα θα τα κάνει τα υπόλοιπα. Και τσακωνόντουσαν. Όταν ήρθαν λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο, καθίσαμε εκεί στα ξύλα που είχε έξω τους κάποιους πρόχειρους έτσι από ξύλα πάγους, καθίσαμε εκεί και λέει, γέροντα, του λέει αυτός που δεν βοηθούσε τη γυναίκα του, να σε ρωτήσω κάτι, μπορεί λέει ο άντρας να κάνει δουλειές στο σπίτι, αφού κάνει έξω, μπορεί να κάνει δουλειές στο σπίτι. Και τι του είπε ο Άγιος Παΐσιος Παναγιώτου, του λέει ότι όποιος προλάβει και κάνει τη δουλειά στο σπίτι, παίρνει και την ευλογία του Θεού. Σωστά. Γιατί το σπίτι, να μην ξεχνάμε, είναι μια εκκλησία. Και γι' αυτό ό,τι έχετε μέσα και το μαγαρίζει να το απομακρύνετε. Σωστά. Μέσα από το σπίτι. Είναι μια εκκλησία. Στην εκκλησία αυτή υπάρχουν διακονήματα. Δεν ξεχωρίζουν εσύ θα κάνεις αυτό το διακόνημα και εσύ το άλλο. Αν δεις τα πιάτα και είναι στο νεροχύτη άπλυτα, πάρε και πλύντα. Μη φωνάζεις γυναίκα γιατί τα άφησες τα πιάτα άπλυτα. Να το ξέρετε αυτό. Είναι λογικό να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο γιατί η γυναίκα μας είναι ο πρώτος πλησίον. Άρα πρέπει να τον βοηθάμε και να θυσιαζόμαστε γι' αυτό. Το ίδιο και οι γυναίκες για τους άντρες τους. Έρχεται ο άντρας κουρασμένος από 10 ώρες δουλειά, βάλ του μια τέτοια να του καθαρίσει λίγο τα πόδια, να τον βάλεις λίγο τα ποδαράκια του μέσα να ζεσταθούν, να νιώσει τη ζεστασιά ότι ήρθε σε ένα ασφαλές μέρος και τον προσέχουν, τον αγαπούν. Βάλ του ένα πιάτο φαγητό, μη του λες, εσύ που κάθεσαι, μπορεί κάποιες γυναίκες δεν δουλεύουν και κάθονται Παναγιώτη όλη μέρα. Και έρχεται ο άντρας κουρασμένος και του λέει βάλε να φας. Ναι. Εγώ μαγείρεψα, εσύ βάλε να φας. Όχι. Φτιάξε του μια ωραία ατμόσφαιρα. Βάλε του, στρώσε το τραπέζι. Πες του πώς θα πέρασες άντρα μου, πώς θα πέρασες γυναίκα μου. Γιατί τώρα που δουλεύουν πολλές γυναίκες και μάλιστα τώρα που είναι σε αναστολή υγειονομική, δουλεύουν κάποιες γυναίκες, δεν δουλεύουν οι άντρες. Και το αντίθετο. Όταν δουλεύουν και οι δύο μαζί. Ο ένας να προσέχει τον άλλον. Η οικογένεια είναι μια εκκλησία. Το σπίτι είναι ένα μοναστήρι. Όταν αναπτύσσουμε το λειτουργικό πλαίσιο του μοναστηριού, να δείτε τι ευτυχία έρχεται. Τώρα, ας πούμε, μου λέγανε κάποιοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους μέσα. Τα παιδιά δεν έχουν παράδειγμα. Αν δεν βλέπουν τους γονείς να γονατίζουν, το είδαμε στη σειρά προχθές, γονάτισαν και ο άντρας και η γυναίκα να προσευχηθούν γιατί θα έφευγαν από τα φάρασα, αφήναν τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν κάνει στη ζωή τους, τα αφήναν όλα πίσω και ξεκινούσαν προς το άγνωστο. Πώς ξεκίνησαν? Γονάτισαν μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγιάς. Χέρι-χέρι, ο άντρας και η γυναίκα. Γιατί εμείς δεν το κάνουμε σήμερα? Γιατί δεν γονατίζουμε μπροστά στις εικόνες, στο εικονοστάσι μας? Γιατί δεν ανάβουν το καντιλάκι μας στο σπίτι? Είναι πράγματα φυσιολογικά, τα οποία άμα θα τα κάνατε φέρνουν ευτυχία στο σπίτι. Θα δείτε μεγάλα. Είναι απλά πράγματα, αλλά είναι βασικά για να φέρουν την ευτυχία. Πολύ σωστά. Και αυτά που λες, όπως λέει ο Πάτερ Ευθύμιος, αγάπη. Πάνω απ' όλα, αγάπη. Δηλαδή, αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός. Ο Θεός. Εγώ, είπε ο Χριστός μας, είμαι η αγάπη.
είναι εμείς είμαστε παιδιά του, να καταλάβετε. Δεν ξεχωρίζει ο Θεός τα παιδιά του. Ο Χριστός μας αγαπά το ίδιο όλους. Όλους τους μας αγαπά το ίδιο. Δεν ξεχωρίζει και να πει ο Παναγιώτης τον αγαπάω περισσότερο και το Διονύση λιγότερο. Όλους μας αγαπάει. Και ειδικά αγαπάει τους αμαρτωλούς. Και επιδιώκει την σωτηρία τους. Δεν αγαπάει όμως την αμαρτία. Την αμαρτία τη στυλιτεύει. Για τον αμαρτυλό ήρθε. Για τον δίκαιο, όταν του είπαν, δεν ήρθα λέει για τους δικαίους, ήρθε για τους αμαρτωλούς. Και η σοφία, κάποιοι θεωρούν ότι οι γνώσεις όλες είναι τα πτυχία στην ιατρική. Η σοφία όλη είναι το πόσο κοντά είμαστε στο Θεό. Από εκεί αποκτούμε και τις γνώσεις. Για παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος Παναγιώτη τι έλεγε. Παρακολουθούσε τα ειδονάκια που φούσκωναν και δόξαζαν τον Θεό, ξελαριάζονταν. Και το είπε σε κάποιους μοναχούς, θα ρουφάτε αέρα όπως τα αηδονάκια για να δοξάζετε τον Θεό. Το Θεό. Και κάποια παιδιά του πνευματικά βλέπεις είναι έτσι. Σωστά. Οι πνεύμονες είναι έτσι. Σωστά. Γιατί ρουφούν αέρα και του πώς με απλότητα με το αηδονάκι που βλέπαν τους έφερε έτσι. Στην εκγύμναση του σώματος. Και οι 12 Απόστολοι δεν ήταν επιστήμονες, ήταν ψαράδες, ήταν άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα, αλλά με τον απλό τρόπο που μπορέσαν να φωτίσουν τον κόσμο, δηλαδή με τον απλό και καλό τρόπο. Όπως λέει το δεύτερο Πάτερ Ευθύμιος είναι ταπεινοφροσύνη. Όσο πιο ταπεινοί είμαστε, όσο πιο κοντά είμαστε στο Θεό. Δηλαδή έχουμε έναν Θεό που είναι με τόσο αγάπη και τόσο ταπεινοφροσύνη. Μας θέλει να είμαστε σαν τον Θεό. Απλή, με πολύ αγάπη, με ταπεινοφροσύνη. Το λέει η Παναγιώτη μου στο ψαλτήριο. Τι λέει, και εσείς θεοί είστε. Θεοί έσεστε. Μας θεωρεί ως θεούς. Και λέει, μάζεψε, λέει, έκανε μάζοξη τους θεούς μαζί να μιλήσουν. Δηλαδή, θεός σημαίνει και κίνηση. Για να κινηθούμε προς το Θεό, να φτάσουμε στο Θεό, το δημιουργό μας. Είπες για την ταπεινοφροσύνη. Ναι. Η ταπείνωση είναι η βενζίνη. Σωστά. Χωρίς τη βενζίνη δεν φτάνουμε στην αγάπη. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι. Και ένα πράγμα που δουλεύει από μόνο του, το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε, είναι η καρδιά. Την πρώτη ανάσα μας την έδωσε ο Θεός. Από εκεί και πέρα σου λέει, κάνε τα υπόλοιπα κι εσύ. Κάνε τις αναπνευστικές ασκήσεις σου. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα βουνά και να ανεβαίνουμε τις ανηφόρες για να δουλεύουν οι πνεύμονες, εκείνη τη στιγμή που διαβάζουμε ένα βιβλίο του Θεού, ας κάνουμε τις αναπνευστικές ασκήσεις μας. Γιατί νους υγιής, σώμα τη υγιής. Έτσι. Και μετά μας ζήτησε να είμαστε ευγνώμων για το κάθε τι που έχουμε, να έχουμε ευγνωμοσύνη. Να σας πω και κάτι, Παναγιώτη. Εγώ είχα σπάσει πριν από 2 χρόνια το πόδι. Κάθε βράδυ που πήγαινα στο σπίτι υπήρχε ένα ελαφρύ πρίξιμο στο πόδι. Μετά τις αναπνευστικές ασκήσεις αυτές δεν υπάρχει κανένα πρίξιμο ούτε πόνος. Σωστός, σωστός. Δεν υπάρχουν γκράμπες, δεν υπάρχουν τίποτα σωστός. Εκεί γιατί επειδή είπες για το πόδι ότι είχανε έγινε πιο αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Σωστά, σωστά, σωστά. Και έχουμε αιματώνεται ο εγκέφαλος, αιματώνεται καλύτερα η καρδιά. Δουλεύει καλύτερα, ξεκουράζεται η καρδιά με το οξυγόνο το περισσότερο. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή η πίστη, η προσευχή, όλα αυτά οξυγώνεται ο εγκέφαλος. Δηλαδή και αν προσθέσεις τις αναπνευστικές, ανοίγει ένα μεγάλο κομμάτι του εγκεφάλου που έχει τις θρεπτικές δυνατότητες. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μόνο το σωματικό και δεν είχαμε πρόοδο χωρίς το πνευματικό. Να τα πούμε αυτά τα πειράματα που είχατε παρακολουθήσει και τα είχατε κάνει στην Αμερική με τους πιστούς που είχαν καρκίνο και άλλους που δεν πίστευαν. Έτσι. Πώς γιατρευόντουσαν. Έτσι. Να τα πούμε, να τα ακούσουμε. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή είμαστε τυχεροί, δηλαδή παλιά πηγαίνανε με τα πλοία στην Αμερική και δεν είχαν βιταμίνες, δεν είχαν τροφές. Και αυτοί που επιζούσαν ήταν οι μόνοι που είχαν λίγα λεμόνια ή πορτοκάλια και πήραν λίγο βιταμίνη C και δεν πάθαν αυτές τις άσχημες αρρώσεις και φτάσανε. Αλλά αυτοί που γιατρευτήκανε ήταν με το πνευματικό,
μαζί με τη διατροφή, με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά το βασικότερη τροφή του ανθρώπου είναι το πνευματικό. Δηλαδή δεν υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε τόσες αναπνευστικές ή τόσο αυτό. Το πνευματικό δεν έχει όριο. Δηλαδή δεν έχει όριο το πόσο αγάπη μπορεί να δώσουμε. Και εκείνη τη στιγμή, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε συγγενείς, φίλους, ναι, η αγάπη έχει την ίαση μέσα. Έτσι. Ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιάκωβο, όταν του ζήτησε ο χολός έξω από το ναό του Σολομώντος βοήθεια, τι του έδωσαν? Του έδωσαν ένα μέρος της αγάπης που γνώρισαν κοντά στον Χριστό. Και λέει, δεν έχουμε να σου δώσουμε χρήματα, ωστόσο μπορεί να σου δώσουμε κάτι άλλο, την ίασή σου. Έτσι. Και τον έπιασαν και τον σήκωσαν. Έτσι. Η αγάπη έχει την ίαση. Σήμερα έχουμε μάθει και μισούμε μέσα στα σπίτια μας. Μισούμε το παιδί μας που έκανε κάτι. Έχουμε μίσος. Μας καλλιεργούν το μίσος, όχι την αγάπη. Και όχι την αγαπολογία. Σωστά. Την αγάπη, η αγάπη που είναι θυσιαστική, να θυσιάζεσαι για τον άλλο. Για τον άλλο. Και να προσεύχεσαι για τον άλλο. Η προσευχή πιάνει. Δηλαδή το έχω δει αυτό επανειλημμένα και έχω δει όταν προσεύχονται και πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή ομαδική προσευχή, δηλαδή όσοι πιο πολλοί άνθρωποι προσευχόμαστε, δηλαδή αυτό το κακό θα περάσει. Μαζί με την προσευχή, μαζί με όλες τις εκπομπές που κάνεις, μαζί με όλη αυτή την αγάπη που εκπέμπεις και μεταδίδεται αυτό το πράγμα και πολυπλασιάζεται, θα νικήσει το καλό. Και εμείς μα το ξέρουμε τον νικητή. Ναι. Απλώς ταλανιζόμαστε μέχρι να τον ανακαλύψουμε. Σωστά. Όταν τον ανακαλύψουμε τελείως. Έτσι. Ο νικητής είναι ο Χριστός μας από την αρχή. Αυτός κινεί τα νήματα. Σωστά. Και έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Σωστά. Απλώς προπονούσε σε έναν ποδοσφαιριστή, τον Ανιψιό σου. Ναι. Όπως η προπόνηση, εκείνος έφτασε σε μεγάλες ομάδες. Ναι. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, στη Λεβερκούζεν, να πούμε, πήγε στην Αγγλία. Έχουμε το ίδιο όνομα και επώνυμο. Είναι πολύ περήφανος γιατί είναι ένα ταπεινό παιδί. Παρόλο που ήξερε ότι ήξερε το Πάτερ Ευθύμιο, περίμενε 6,5 ώρες την ουρά να τον δει. Δηλαδή ένα τόσο ταπεινό παιδί και συνεχίζει ένα πολύ δυναμικό φιλανθρωπικό έργο. Και αυτό που τον βοήθησε ήταν η πίστη του. Δηλαδή και ενδιάμεσο και οι αναπνευστικές ασκήσεις. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι της δύναμής του. Αλλά η μεγαλύτερη δύναμη αυτού του παιδιού που έφτασε εκεί που έφτασε και συνεχίζει το έργο του, γιατί πολλές φορές τον τραυματίζανε στην προπόνηση οι Γερμανοί, δεν ξέρω από ζήλια, από ζήλος, από υπερβολικό ζήλος ας πούμε ή ό,τι να είναι, αλλά του λέω μην ανησυχείς και τραυματισμένος θα γίνεις από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το παιδί συνεχίζει να έχει την ευλογία του Θεού. Τώρα παίζει στη Βερόνα. Ναι, παίζει στη Βερόνα στην Ιταλία, έπαιξε και στην Αγγλία, τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Παίζει και στην Εθνική Ελλάδα. Και παίζει και στην Εθνική Ελλάδα. Αυτό είναι βασικό. Ο Παναγιώτης ο Ρέτσος. Ναι. Είπαμε γιατρός. Έχουμε το ίδιο όνομα, ίδιο επώνυμο. Παναγιώτης Ρέτσος και έχουμε την ευλογία της Παναγίας. Δηλαδή εδώ και 30 χρόνια βοηθάμε χωρίς να παίρνουμε χρήματα. Και φέρνουμε τη φυσική άμυνα του σώματος στην λειτουργία. Είμαστε μια φιλανθρωπική οικογένεια. Έχουμε κάνει μια ομάδα από τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου. Είναι non-profit, δηλαδή δεν έχουμε. Έχεις, να πούμε ότι έχεις ζήσει πολλά χρόνια στην Αμερική ο Παναγιώτης, γι' αυτό βλέπετε χρησιμοποιεί έτσι και την. Ναι, σκέφτομαι αγγλικά ακόμα και μιλάω ελληνικά. Δηλαδή και λίγο τα ελληνικά, λίγο σπαστά. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο επιπλέον για την υγεία για ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν. Το άλλο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, να χρησιμοποιήσει τα χέρια του πιο συχνά. Αν χρησιμοποιούμε σωστά τα χέρια μας, ενεργοποιούμε όλο το νευρομυϊκό μας σύστημα και πολύ σημαντικά σταματάει η ανεπάρκεια νεφρών. Δηλαδή ένα άλλο που χτυπάνε πολλές παθήσεις, χτυπάνε τα νεφρά, μας ακατεύουν τα νεφρά. Και φανταστείτε ένα χημικό εργοστάσιο όλο το σώμα μας, το πάνκρεας, το σηκώτη, η σπλήνα μας. Αυτά λειτουργούν στο 3% περίπου σαν να κοιμόμαστε. Όλη την ημέρα δυστυχώς. Για να τα ενεργοποιήσουμε κάνουμε μια απλή άσκηση. Ανοίγουμε τα χέρια μας και σφίγγουμε με ένταση σιγά σιγά και δημιουργούμε ένταση και κάνουμε γροθιά τα χέρια μας. Σφίγγουμε και το κρατάμε εκεί με ένταση και ανοίγουμε και χαλαρώνουμε. Εκεί ενεργοποιήσαμε όλο το νευρομυϊκό σύστημα. Θα δεις πως φύγει ο αγκώνας, ο ώμος, όλο το σύστημα και ενεργοποιεί νεφρά, σηκώτη, σπλήνα και φέρει σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή
είσαι στο κρεβάτι. Προχτές είχα πάει να βοηθήσει ένα φίλο, ένας πολύ καλός καρδιοχειρούργος, παιδοκαρδιοχειρούργος. Φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος να κάνει χειρουργείο σε μια παιδική καρδιά. Τι υπομονή, τι σπουδές χρειάζεται να έρθει ένας άνθρωπος σε αυτό. Και ο πεθερός του, ένας πολύ αγαπητικός άνθρωπος, που ήταν όλα τα χρόνια έφτιανε και έχει φτιάξει και πολλά για το Άγιο Όρος, έχει φτιάξει με χρυσό, με διάφορα, δηλαδή έφτιαχνε με τα χέρια του, αλλά εισναίε πολλές από αυτές τις χημικές ουσίες όταν έφτιαχνε αυτά τα ωραία πράγματα. Και είχε πολύ επιβαρημένο αναπνευστικό. Αυτός ο άνθρωπος επί 3 χρόνια έχει συνέχεια το οξυγόνο όπου πάει μαζί του. Κάνοντας τις αναπνευστικές ασκήσεις το πέταξε. Δηλαδή εντός 3 μέρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πνεύμονες, δουλέψτε τους. Εάν ο βήχας του ανθρώπου φτάσει κούχου κούχου, έχουμε βρονχίτιδα, πνευμονία. Όσο κάνουμε τις αναπνευστικές θα δυναμώνει ο βήχας και μετά θα εξαντλείπτεται, δηλαδή θα φεύγει τελείως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρναμε ένα άτομο με πνευμονία στο κρεβάτι και σε 10 λεπτά είχαμε φύγει μαζί από το νοσοκομείο. Δηλαδή δουλέψτε τους πνεύμονες και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν κάνει το εμβόλιο έχουν ανάγκη να δυναμώσουν τον οργανισμό τους. Δηλαδή έχουν αυτή τη στιγμή επιβαρύνει. Αν να πούμε και αυτό. Να το πούμε, γιατί το λέγαμε πριν την εκπομπή, ότι θα πρέπει σήμερα κάποιοι θέλουν να φέρουν το διχασμό μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Ξεχωρίζουν και βάζουν σε ομάδες. Ο Χριστός δεν ξεχωρίζει. Για τον Χριστό είμαστε τα παιδιά του. Βλέπει τη διάθεση της καρδιάς στον καθένα από μας. Είτε έχει κάνει το εμβόλιο, είτε δεν το έχει κάνει το εμβόλιο. Ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να ζορίστηκε και έπρεπε να πληρώσει τα δάνειά του και να το έκανε αναγκαστικά. Δεν ξέρουμε πώς κινήθηκε ο καθένας και πήγε και έκανε το εμβόλιο. Αυτές οι ασκήσεις απευθύνονται σε όλους. Και υπάρχει και το άλλο, ο πράσινος άργυλος, ο οποίος πράσινος άργυλος, ο μπετονίτης, ένα φυσικό προϊόν. Αυτό έχει τη δυνατότητα, εγώ επειδή το πήρα κάνα 2-3 φορές και το παίρνω έτσι για προληπτικούς λόγους, καθαρίζει τα βαρέα μέταλλα και δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον οργανισμό που χρειάζονται. Αλλά πρέπει όταν τον παίρνουμε αυτόν να πίνουμε αρκετό νερό για να καθαρίζει ο οργανισμός. Σωστά. Παίρνει τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Και είναι, λέει, ο πράσινος, έχει τις ιδιότητες, τα έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, Φράβο. Υπάρχουν και στο ίντερνετ. Φράβο. Έχουμε φυσικά προϊόντα τα οποία φτιάχνουμε την άμυνά μας. Ότι μας λένε ότι μέσα με τον εμβόλιο έχουν μπει διάφορα πράγματα, με το εμβόλιο μπήκαν διάφορα πράγματα στον οργανισμό. Καθαρίστε το. Μπορεί κάλλιστα να μας βάλουν και μέσα από την τσίχλα, μέσα από κάποιες τροφές. Αυτή, όταν θέλει κάποιος να κάνει κακό, σκέφτεται διάφορες μηχανογραφίες. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε με τους φυσικούς τρόπους, θα μας δείξει ο Θεός. Είδατε, ο Άγιος Νικηφόρος παρουσιάστηκε και είπε για το θυμάρι, το οποίο είναι ευεργετικό. Σωστά. Υπάρχουν στο Άγιο Όρος πολλοί που ξέρουν την ίαση που έχει το ριγανέλαιο, που είναι η φυσική αντιβίωση. Εγώ έπαιρνα την πρόπολη. Όλες αυτές τις μέρες η πρόπολη είναι αντιβίωση από τη μέλισσα. Σωστά. Φυσικό. Σωστά. Αυτά, να μπούμε στα φυσικά προϊόντα, να δούμε πάλι κοντά στη φύση, αλλά να προσεγγίσουμε τη φύση μέσα από το Θεό. Και τότε ο Θεός θα μας αποκαλύπτει. Έτσι. Να σας πω και κάτι τώρα για την υγεία, να γελάσετε, αλλά είναι αλήθεια δυστυχώς. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι το 90% της βιταμίνη D τις παίρνουμε μέσα από τις αμασχάλες μας. Δηλαδή έπρεπε, σαν να μας λέει ο Θεός, θέλω 10 λεπτά την ημέρα να κάνετε αυτό το πράγμα, να απολαύσετε τη φύση που έχω δημιουργήσει και να, να σηκώσετε τα χέρια. Ναι, έτσι, να σηκώσετε. Μπράβο, και πιο ωραία. Έχουμε και πιο ωραία μια εικόνα χαρακτηριστική. Ναι. Είναι η εικόνα αυτή που δείχνει. Απ' τη μια είναι ο Χριστός που προσεύχεται με τα χέρια έτσι. Σωστά. Και απ' την άλλη είναι ο Άγιος Πορφύριος. Μπράβο. Είναι αυτή η εικόνα, Παναγιώτη. Σούπερ, μπράβο. Μου την έδωσε ο πατήρ Αρσένιος και την έχω εδώ, γιατί είναι παιδί του Πορφυρίου. Ο πατήρ Αρσένιος και είναι συνεργάτης στην εφημερίδα, τον γνωρίσατε πριν από λίγο. Μάλιστα. Είναι, και την έχω για να την βλέπω. Αυτό είναι βασικό, να σηκώνει τα χέρια προς τον Θεό. Σωστά. Βλέπετε, φυσικά πράγματα, ακούστε. Το 90% βιταμίνη D. Θα εισβάλλει, δηλαδή ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τη μεγαλύτερη έλλειψη βιταμίνης D.
Δηλαδή απλά όπως είπες, αν κάναμε αυτό στο Θεό, τελείωσε. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή πήραμε τη βιταμίνη D, πήραμε ένα επιπλέον εφόδιο για να μπορεί να... Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πότε θα φύγει ο καθένας. Αυτές οι τεχνικές βιταμίνες που δίνουν τη βιταμίνη D με το ένα με το άλλο. Θα σας πω τι γίνεται. Ειδικά η D, ειδικά η D, δυστυχώς, εγώ θα ήθελα να βρίσκανε και κάποια D που μπορούσε να απορροφηθεί από τον οργανισμό και να προσφέρει σαν αντικατάσταση. Δεν απορροφιέται. Δεν μπορεί να δώσει αυτό, δηλαδή δυστυχώς και με τη βιταμίνη αυτή έχουμε ένδειξη ότι σαν να έχουμε αλλά δεν έχουμε. Δηλαδή δεν έχει απορροφηθεί από τον οργανισμό. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πότε θα φύγει ο καθένας. Αυτό είναι γραμμένο από το Θεό. Η διαφορά όμως είναι ώσπου να κλείσουμε τα μάτια μας, να κοιμηθούμε, να μην έχουμε ταλαιπωρήσει ούτε τον εαυτό μας, ούτε να έχουμε ταλαιπωρήσει δύο άτομα να πρέπει να μας προσέχουν. Είναι η ποιότητα ζωής. Δηλαδή, αν κάνεις την προσευχή, κάνεις όλο αυτό το πνευματικό σου έργο, δηλαδή θα δεις ότι η ποιότητα ζωής σου αλλάζει τελείως. Δεν έχεις φόβο. Κάπως θα φύγεις βέβαια. Θα φύγεις, αλλά θα φύγεις υγιής. Είναι αυτό που λέγαμε όταν ευχόντουσαν παλιότερα οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, που δεν είχαν τότε γιατρούς και νοσοκομεία να πηγαίνουν να γεννούν οι γυναίκες, έλεγαν εύχομαι με ένα πόνο. Με ένα πόνο. Ο πόνος φέρνει τη γέννηση. Τη γέννηση, σωστά, σωστά, σωστά. Γι' αυτό και ο πόνος, ο τελικός πόνος για τους γέροντες σήμερα που έχουμε, που είναι προς την έξοδο και εμείς γερνάμε σιγά σιγά, σωστά, σωστά. Έχονται άλλες γενιές. Σωστά. Να λέμε με ένα πόνο, γιατί θα σου δώσει κάποια στιγμή, θα πάθεις, μπορεί να το, όπως ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος από τι κοιμήθηκε? Έπαιρνε τις ασθένειες των άλλων. Τον άλλον, έτσι. Έτσι, και παρακαλούσε έτσι. Την ώρα, αυτό έγινε όταν, παρακαλούσε την ώρα που πήγαινες και τον έβλεπες, έκανε προσευχή στο Θεό να σε ελευθερώσει και ό,τι έχεις να το πάρει εκείνος. Να το πάρει, είναι απίστευτος, δηλαδή ένας ήταν, δεν νομίζω άλλοι να κάνουν αυτό το πράγμα. Να έχει αρκετούς. Έχει ακόμα πάρα. Έχει αρκετούς. Και αυτή είναι η θυσιαστική αγάπη. Σωστά. Η θυσιαστική αγάπη, να βλέπεις τον άλλον να τρώει και να χορταίνεις εσύ. Αυτό είναι, και έλεγε, είχε μια περίπτωση τότε, ένας νεαρός πήγε για να γιατρευτεί, να το πούμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος και να δείτε τι Αγίους έβγαλε η Ελλάδα. Και είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα. Σωστά. Στην Αγιότητα. Στον ουρανό είναι πρωταθλήτρια ακόμη. Σωστά. Λοιπόν, και πήγε και να ζητήσει από τον γέροντα να προσευχηθεί για το φίλο του, ο οποίος ήταν 30 χρονών, είχε 3 παιδιά και είχε εκδηλώσει καρκίνο. Και του λέει ο γέροντας, γέλα εδώ βρε καλό παιδό, λέει. Τον αγαπάς πάρα πολύ το φίλο σου. Λέει, πολύ γέροντα, αφού έκανα τόσο ταξίδι για να σε παρακαλέσω να προσευχηθείς. Ωραία, λέει, κάτσε εδώ δίπλα μου. Να κάνουμε μια συμφωνία με το Θεό. Να πάρω εγώ το 50% του καρκίνου αφού έχει 3 παιδάκια και τ' άλλο το 50% να το πάρεις εσύ. Κυτρίνησε ο φίλος του. Γιατί εκεί δοκιμάστηκε η θυσιαστική αγάπη. Σωστά. Και στο τελικά που κατέληξε, στο 99, ο γέροντας και στο ένα. Ο Θεός του τα έδωσε αυτά μετά. Σωστά. Του τα έδωσε γιατί αυτό έχει εύσημα στον ουρανό. Σωστά. Σωστά. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Η ζωή εδώ είναι εφήμερη, έτσι. Είναι λίγη. Έτσι. Έτσι. Δεν προλαβαίνει. Άμα ρωτήσετε ένα παππού, Παναγιώτη μου, πότε πρόλαβε και έφτασε στα 90, θα σου πει δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Ο πάτερ Αθανάσιος στη Λεμεσού λέει ένα πολύ ωραίο, λέει, η ζωή μας είναι σαν ένα πυροτέχνημα. Ένα τσαφ. Και τελείωσε. Όλοι νομίζουν ότι είναι εδώ η αιώνια, δεν έχουν καταλάβει ότι με τίποτα ήρθανε, με τίποτα θα φύγουνε. Στη διαδρομή είναι να ανταλλάξουν 2-3 καλές κουβέντες με 2-3 καλούς ανθρώπους και ένα τσαφ σαν ένα πυροτέχνημα. Μα αυτό είναι, δεν έχω δει κανένα να σέρνει και τη βίλα του πίσω, να παίρνει το σκάφος. Φεύγει μόνος του, γυμνός. Σωστό. Και γι' αυτό λέμε στους ανθρώπους, και να το ξέρετε, να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε ο Χριστός θα μας χτυπήσει την πόρτα της εξόδου. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί αύριο, μπορεί να είναι σε 10 χρόνια. Και μην ξεχνάτε, ο φτωχός είναι αυτός που δεν βοθάει. Ο πλούσιος είναι αυτός που βοθάει. Ναι. Όσο βοθάς, παράδειγμα με την υγεία σας, με όλα αυτά τα πνευματικά που ακούτε, τα ωραία που σας λέει ο Διονύσης εδώ,
κοιτάξτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας και έστω ένα άτομο να βοηθήσετε. Δηλαδή να απολύτε. Τον Ιησίον, δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Παναγιώτη, έχουν πολλοί μέσα στα σπίτια και δεν μιλούνται μεταξύ τους. Ναι. Εγώ γι' αυτό σας λέω για τα σπίτια. Έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σήμερα με πήρε μια κυρία η οποία υποφέρει. Υποφέρει, την έχει καθυλωθεί στο κρεβάτι. Όταν σηκώνεται, ζαλίζεται. Μου έδωσε μάλιστα και τα ονόματά της για προσοχή. Ωραία. Να το πούμε. Είναι Αθανάσιος, Εκατερίνη και ο Αλέξανδρος. Το παιδί. Λοιπόν, έχει καθυλωθεί. Από τι καθυλώθηκε? Η μητέρα της ασχολείται με μαγείες. Έδωσε δικαιώματα στον έξω από εδώ. Με αποτέλεσμα ο έξω από εδώ τώρα να φαρσανίζει τα παιδιά. Τι λέμε? Οι αμαρτίες των γονέων παιδεύουν στα τέκνα, παιδεύουν στα παιδιά. Έχουν δοθεί λοιπόν δικαιώματα από εκεί. Πώς θα ξεφύγει η κυρία Κατερίνα από όλα αυτά? Πρώτον, προσευχή. Να μάθει να λέει το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ελέη σών με. Και να το λέει με τις αναπνευστικές ασχέσεις, να οξυδώνεται, να μπαίνει οξυγόνο. Το οξυγόνο δεν το θέλει ο πονηρός. Θέλει να μαστερίσει το οξυγόνο. Γι' αυτό καλλιεργεί το διοξίδιο του άνθρακα, καλλιεργεί όλα τα άσχημα για να μαστερίσει το οξυγόνο. Εμείς λοιπόν να βγάζουμε οξυγόνο, να αιματώνεται ο εγκέφαλος, να αρχίζει να λειτουργεί και να δοξάζει το Θεό. Εάν το μηχανάκι που λέγεται άνθρωπος δοξάζει και ευχαριστεί το Θεό, τότε γίνεται φόρμουλα, θα τρέξει τη φόρμουλα 1. Σωστά. Αν μάθει το μηχανάκι. Αν δεν μάθει να δοξάζει το Θεό, τότε θα είναι απλώς σακαράκα και θα είναι ή ακινητοποιημένο, ας είναι και Mercedes. Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε στην τηλεόραση όταν βλέπατε, όταν έφτασε η μετάλλαξη Δέλτα στην Ινδία και κυνηγάγανε να βρουν ένα μπουκάλι οξυγόνου. Πώς δεν το θυμόμαστε? Που ήταν μια σκουριασμένη μπουκάλα και πληρώνανε μέχρι 5.000 ευρώ στη μαύρη αγορά για αυτό το μπουκάλι. Και όταν το παίρνανε, το βάζανε εδώ και καθόντουσαν μούγκα, που λέω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, ή θέλετε να πάρετε αυτό το βρώμικο οξυγόνο που έχει το μπουκάλι, ή το οξυγόνο που παράγεται μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στις μονάδες αυτές, η παραγωγή, τα μηχανήματα αυτά, δεν έχουν και την τέλεια παραγωγή οξυγόνο. Ή θέλετε να πάρετε το οξυγόνο του Θεούλη, δουλέψτε τους πνεύμονες. Εκείνη τη στιγμή ή θα πάρετε αυτό, ή το οξυγόνο του νοσοκομείου, ή το οξυγόνο του Θεούλη θέλει δυναμικά να γεμίσουμε τους πνεύμονες. Να τους αδειάσουμε. Και να τους ξαναγεμίσουμε. Και να μάθουμε να τους κρατάμε γεμάτους τους πνεύμονες, να λέμε την προσευχή, να μπορεί να είναι οι πνεύμονες στην ανοιχτή θέση και να έχουμε γεμίσει όλη αυτή η προσευχή, να έχει πάει παντού. Να πούμε και τι άλλο κάνει αυτό, ότι ο καλός θυροειδής, η αποκατάσταση αυτού του συστήματος εδώ και οι πνεύμονες βοηθούν και αυξάνονται οι καύσεις. Και θα δούμε πολλούς παχύσαρκους να χάνουν κιλά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τίποτα. Έτσι, πραγματικά, πραγματικά. Θα χάσουν πάνω από 3/4 περιτά κιλά. Είναι σαν να παίρνει ένας άνθρωπος 2 καρπούζια και να τα κουβαλάει όλη μέρα. Πόσο ζορίζεται ο οργανισμός. Φαντάσου όλα αυτά τα περιτά κιλά, επειδή υπολειτουργεί οι πνεύμονες, υπολειτουργούν ο θυροειδής. Και δεν υπάρχουν καλές καύσεις. Τόσο απλό, τόσο απλό. Δεν δουλεύει και το σηκώτη, το πάγκρες, δεν δουλεύει τίποτα. Και μετά, δείτε με τι όρεξη μετά προσεύχεσαι. Δηλαδή η προσευχή μετά έρχεται με πολύ όρεξη. Είσαι, εγώ ειλικρινά βλέπω τους ανθρώπους γερασμένους, γιατί όσο γερνάς, ο οργανισμός δυναμώνει. Η ακινησία που συσσωρεύεται επί τα χρόνια είναι αυτό που φαίνει αυτή τη, που αισθάνεσαι τόσο χάλια. Θα δεις ότι θα γίνεις πάλι νέος. Θα νιώσεις όπως έδωσε την ανάσα ο Θεός μέσα σου. Θα σας πω μια άλλη απλή ιστορία. Θυμάμαι είχα ένα ακίνητο και νίκιαζα στους Κινέζους. Και μια μέρα στο γραφείο βλέπω τον ένα Κινέζο και κοίταγε από το παράθυρο. Και του λέω, τι κοιτάς? Μου λέει, βλέπω τη θάλασσα. Στην Γλυφάδα βλέπω τα πράσινο. Είμαστε σε μέρη, λέει, στην Κίνα που βάζουμε έτσι το χέρι μας και δεν μπορούμε να δούμε το χέρι μας. Τόσο πολύ είναι η ατμόσφαιρα από τα εργοστάσια και την παραγωγή που έχουμε καταστρέψει την ατμόσφαιρα αυτή. Είσαστε τόσο τυχεροί, λέει, να έχετε αυτό το οξυγόνο, αυτό τον ήλιο. Και εγώ πιστεύω είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε τόσες εκκλησίες, τόσα μοναστήρια. Δηλαδή να βγείτε έξω, να πηγαίνετε να επισκεφτείτε τα μοναστήρια, να επισκεφτείτε τις εκκλησίες. Δηλαδή θα γεμίσετε, θα ξαναφορτώσει το πνευματικό σας.
Έχουμε λείψη των Αγίων. Έτσι. Πηγαίνουμε, παρακαλούμε τους Αγίους και δεν κάνουμε εμείς καμία. Θέλουμε τους έχουμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως μάγους και τους γέροντες. Λέμε να πάω στο γέροντα τάδε να μου τραβήξει τη δύναμη. Όχι. Θα πρέπει και εμείς να δουλέψουμε, να κάνουμε το ένα βήμα και τα υπόλοιπα 9 θα τα κάνει ο Χριστός μας. Σωστά. Υπάρχει στον Άγιο Στέφανο στα Μετέωρα, το γυναικείο μοναστήρι, λείψανα του Αγίου Χαράλαβου. Ναι. Δηλαδή, όποιος έχει επισκεφτεί με πίστη εκεί πέρα, πραγματικά, και ένα περίεργο πράγμα, δεν έχει σκαλιά εκεί να πας. Είναι μια ευθεία από το αυτοκίνητο. Ναι. Δηλαδή, για όποιους νομίζουν ότι ξέρεις πώς θα πάω τώρα στα Μετέωρα ή πώς θα πάω εκεί, αλλά εκεί που θα βρίσκεσαι τόσο ψηλά και κοντά στο Θεό και με τα λείψανα και με, δηλαδή η Γερότης εκεί κάνει ένα καταπληκτικό έργο, έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, αξίζει να επισκεφθούν, δηλαδή οι άνθρωποι να κάθε εβδομάδα θα τους λέμε και από ένα μέρος πού να πάνε και να δουν κάτι, να ζήσουν κάτι το διαφορετικό, δηλαδή... Μια και ανέφερε στη Γερότησα, θυμάμαι τώρα ένα θαύμα της Γερότησας που γράφαμε στην εφημερίδα της Γερότησας Γαλακτίας, της Αγίας Γαλακτίας για μας. Είναι η Γερότησα που έχουμε και εδώ πίσω και μας προστατεύει και όχι μόνο μας προστατεύει, μας βοηθάει πάρα σωστά, πολύ. Σωστά. Πήγε μια κυρία η οποία είχε περάσει αυτή η κορονοϊό, είχε κινητικά προβλήματα στα πόδια, της είχαν αφήσει στο πρώτο στάδιο και πήγε στο μοναστήρι της Καλυβιανής. Η Γερότησα εκεί που την ηγουμένη, της λέει να πας να προσκυνήσεις και τον τάφο και στο μνήμα της Αγίας Γαλακτίας. Σκεφτόταν πώς θα ανεβώ, είχε πολλά σκαλαπάτια για να ανεβώ. Λέει ο άντρας θα βοηθήσω εγώ, λέει θα ανεβείς. Όταν ανέβηκε πάνω έγινε με θαυμαστό τρόπο, όταν κατέβηκε έβγαλε και τον άθεια. Και γιατρεύτηκε. Σωστά. Γιατί γιατρεύτηκε. Η επαφή, πρώτον ο κόπος της αμύφθηκε που ανέβηκε με πίστη να παρακαλέσει την γερόντισσα, την αντάμεψε μέσω ο Χριστός μας, μέσω της γερόντισσας και έκανε το θαύμα. Σωστά. Όταν προσεγγίζουμε λοιπόν μια εκκλησία, εδώ πάμε στην εκκλησία και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ο ένας κοιτάει πώς είναι ο άλλος ντυμένος, πώς θα είναι, πώς θα κουτσομπολέψουν. Όταν πας στην εκκλησία, πας να συνομιλήσεις με τον Χριστό και με τους Αγίους, γι' αυτό τους βάλαμε στον τοίχο. Για να θυμηθούμε την πορεία τους και να ακολουθήσουμε ανάλογη πορεία και εμείς. Βλέπουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, πολύ θαυματουργός. Είπες για τον Άγιο Χαράλαμπου, πολύ θαυματουργός. Εδώ τον έκδαραν τον Άγιο Χαράλαμπου και ο Χριστός τον άφησε ζωντανό. Τον έκδαραν ζωντανό και έμεινε ζωντανός και έμεινε έτσι για να δει ότι ο Θεός όλα τα τακτοποιεί. Το μεγαλύτερο όργανο του σώματος μας είναι η επιδημίδα μας. Ναι. Φαντάσου έλειπε το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και ακόμα ήταν ζωντανός. Έμεινε πολλά χρόνια. Ναι, 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 ναι. Για να δείξει στους ανθρώπους τη δύναμη που έχει. Ο Θεός δημιουργός είναι, ένας λόγος του και τα διορθώνει. Είναι κάποιος άρρωστος, υπίστηκε μόνο, τι είπε ο Χριστός. Αν έχετε πίστη, ο κόκκος είναι άπιος. Ποιος είναι ο κόκκος είναι άπιος? Ο μικρότερος κόκκος. Εάν λοιπόν έχετε τέτοια πίστη, μπορείτε να μετακινήσετε βουνά. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί πολλές φορές λέει ένας άνθρωπος, μου έχουν αφαιρέσει το θηρίδι, μου έχουν αφαιρέσει το, έχουν αφαιρέσει αυτό. Ας σου αφαιρέσουν και το μεγαλύτερο όργανο, όπως είπαμε, την επιδημίδα. Εάν έχεις πίστη, είναι απίστευτο τι μπορεί να καταφέρεις. Αυτό είναι. Η πίστη λοιπόν. Το λέει ο Παναγιώτης εδώ, ο Παναγιώτης είναι, έχει σπουδάσει ιατρική στην Αμερική. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και αντισυχάθηκα τις χημοθεραπείες, τα φάρμακα, τα αυτά. Όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται και γι' αυτό έκανα δική μου ομάδα και ψάξαμε να βρούμε την αλήθεια. Θα πούμε μια απλή άλλη λεπτομέρεια. Ένα από τα καλύτερα φάρμακα στον κόσμο που εφευρέθηκαν ήταν η πινικυλίνη. Ναι. Και τι έκανε η Pfizer πριν πολλά χρόνια? Πήγε και αγόρασε την πενικυλίνη και έκανε 10 διαφορετικές πενικυλίνες και έβαλε 10 διαφορετικά πρόσθετα σε κάθε μία. Και όταν πάει να πάρει ένας άνθρωπος πενικυλίνη, τα πρόσθετα που έχουν βάλει μέσα του δημιουργούν αλλεργία. Και λέει ο γιατρός αμέσως, μην παίρνεις ξανά ποτέ πενικυλίνη στη ζωή σου. Γιατί έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα με την πενικυλίνη, έχεις πρόβλημα με το πρόσθετο που έχουν βάλει μέσα για να μπορεί να σε πάνε σε πανάκριβα φάρμακα που έχουν πολλές παρενέργειες και παίζεται ένα δυστυχώς παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ απλό, όπως τρώγανε οι γέροντες παλιά το αγνό ψωμί που το μουκλασμένο που είχε πενικυλίνη, ναι. Απλά το ψωμί δεν έχει τα συστατικά που είχε τα παλιά και μπορεί να πάθει ζημιά,
εμείς συνιστούμε ένα ασφαλές τρόπο, πας και παίρνεις αυτό το ροφόρ, το μπλε τυρί, τυρί, ναι, που έχει αυτή τη μούχλα την ελεγχόμενη, αλλά είναι γεμάτη πενικυλίνη. Αυτό και μόνο να δεις πώς καθαρίζει τον οργανισμό. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο αγνά φάρμακα που είχαν εφευρεθεί ποτέ η πενικυλίνη. Είναι ένα πολύ φτηνό φάρμακο, πολύ σωστό φάρμακο και με αυτό και με αυτό παίζουν τεχνίδια. Δηλαδή, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά, πάρε το τυράκι αυτό που είναι σαν να τρως σαλατισμένο τυράκι. Κάνε τις αναπνευστικές σου, δούλεψε το θυροειδή σου, δούλεψε τα άκρα. Και ας πούμε και κάτι άλλο πολύ απλό, τραβάμε την κοιλιά μέσα και απάνω και επιδορθώνουμε τη στάση του σώματός μας. Όταν βάζουμε την κοιλιά μέσα και ξεκουράζουμε τη μέση και δουλεύουν όλα το πεπτικό σύστημα, όλα αυτά αρχίζουν και δουλεύουν φυσιολογικά. Δηλαδή η κοιλιακή μας είναι πάρα πολύ καλή, απλά σιγά σιγά φεύγουν από τη θέση τους. Εμείς πρέπει να επαναφέρουμε στη θέση τους και πρέπει να φέρουμε τη φυσική λειτουργία του σώματός μας. Θυμάμαι μια και μιλάμε για την κίνηση, η ευχή της γιαγιάς μου. Ποια ήταν όταν πήγα και πήρα λίγο πριν κοιμηθεί, η φίλησα το χέρι της γιατί περίμενε και πέρασε όλα τα εγγόνια της, τα ανήψια της, τα παιδιά της πέρασαν και μετά κοιμήθηκε. Η ευχή της γιαγιάς μου ποια ήταν? Εύχομαι, λέει, να περπατά συνέχεια για να μην σε φτάνει ο διάβολος. Έτσι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραίο. Αυτό που λέμε λοιπόν με την κίνηση, έχει και, το βλέπουμε και μέσα στη φύση. Τι βλέπουμε στη φύση? Όταν έχουμε στάσιμα νερά, ακίνητα, εκεί μαζεύονται όλα τα μικρόβια. Εμάς τι μας έχουν κάνει? Μας καθυλώσαν στην τηλεόραση, μας έχουν μάθει τρόπους ζωής για να αρρωσταίνουμε. Πάμε λοιπόν και να βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα 2 ώρες καθυλωμένοι εκεί, στην τηλεόραση. Βλέπουν σύρια, λέει, γυναίκες. Καθυλώνονται σε μια πολυθρόνα. Δεν κάνουν καμιά κίνηση. Και μετά λέμε, γιατί αναπτύσσονται τα καρκινικά κύτταρα? Γιατί δεν είναι υγιής ο οργανισμός, δεν κινείται. Άρα είναι όπως το έλος. Όταν όμως αυτό το έλος βάλεις λίγο νεράκι τρεχούμενο και ανοίξει μια δίωδο, καθαρίζει. Γι' αυτό εμείς τι παίρνουμε? Από τρεχούμενο νερό, λέει, να πίνεις. Όχι από στάσιμο νερό. Έτσι η φύση μας διδάσκει. Εμείς δεν τα βλέπουμε. Ξηρούς καρπούς. Όλες οι βιταμίνες είναι εκεί. Έτσι. Και να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που μας τυχάζουν, που κάνουν αυτά, γιατί αυτοί θα κριθούν πολύ αυστηρά. Δηλαδή αυτά που κάνουν θα τα πληρώσουν. Δηλαδή να προσευχόμαστε τουλάχιστον να τις αμαρτίες κάπως στο τέλος να προσπαθούν να τους αναστρέψουν ή τουλάχιστον να μετανοήσουν. Δηλαδή γιατί νομίζουν αυτή τη στιγμή με τα διάφορες μίζες και τα διάφορα αυτά που παίρνουν ότι είναι κυρίαρχοι. Δηλαδή αυτή η κυριαρχία δεν θα τους έρθει σε πολύ καλό. Το έχουμε στο Ευαγγέλιο αυτές τις μέρες, όταν οι Απόστολοι, όταν άρχισε η προπόνηση στο στάδιο που λέμε, στη Μεγάλη Σαρακοστή, την πρώτη έδωσε τις προσκλήσεις ο Χριστός. Την πρώτη Ευαγγέλιο είναι μοιράζει τις προσκλήσεις. Μετά στο δεύτερο έχουμε τον παράλυτο. Είναι όπως λέμε στην εβδομάδα που πηγαίναμε στο στρατό, είναι εβδομάδα προσαρμογής. Κάνανε βαριές ασκήσεις και πολλοί ταύτιναν, να το πούμε έτσι λαϊκά. Έπεφτα. Γινόταν παράλυτη. Δεν μπορούσε να σηκώσει από το τρέξιμο με την αρβίλα και το φορτίο, δεν μπορούσε να σηκώσει τα πόδια σου. Και αγύμναστη περισσότεροι. Εκεί έρχεται ο Χριστός στη δεύτερη, που είναι η δεύτερη Κυριακή, όπου και γιατρεύει τον παράλυτο. Και τι λέει? Εγώ είμαι εδώ για να γιατρέψω τα πάντα. Αφέονται σου οι αμαρτίες και φεύγεις. Και του λέει κάποιος, παραπονέθηκε και η Φαρισαίος, λέει, ποιος είσαι εσύ που θα αφήσει τις αμαρτίες? Τι ήταν, λέει, ο προτιμότητα να του πω πάρε το κρεβάτι σου και φύγε? Και έχουμε περιπτώσεις, όχι για τριάς ανθρώπων που περπάτησαν με τον Χριστό. Έχουμε περιπτώσεις που ανέπτυξαν και άμεσα τους μυς. Σωστά. Γιατί ενήργησε η αγάπη. Σωστά. Αυτή την αγάπη δεν την έχουμε σήμερα. Και η αγάπη αυτή συνοδεύεται με την πίστη. Πώς φτάνεις την αγάπη? Με την ταπείνωση και την πίστη. Έχουμε λοιπόν τους Αποστόλους που όταν ξεθάρεψαν και είδαν την προπόνηση και άρχισαν να τα καταφέρουν, λέει να πάει να του πιάνουν τον Χριστό να πάρουν θέση δίπλα του για να είναι πρώτοι.
Και τι μας λέει ο Χριστός? Εκεί είναι το μεγαλείο. Αυτός που θέλει να είναι πρώτος, να είναι διάκονος όλων. Να είναι ο τελευταίος, δηλαδή, να διακονεί. Άρα η θέση της διακονίας μέσα στην Εκκλησία μας είναι φοβερή. Σωστά, σωστά, σωστά. Να προσευχόμαστε για τον εχθρό. Πολλοί με παίρνουν και λένε, ο αρχιεπίσκοπος είναι έτσι, ο τάδε είναι έτσι. Όχι, παιδιά, είναι άρρωστα μέλη κάποιοι. Έτσι, έτσι. Να τα βλέπουμε ως αρρώστους, ότι έχουν ξεφύγει από το δρόμο του Θεού. Έτσι. Και περισσότερο και εμείς. Σωστά, σωστά. Ο αυτός που έχει επίγνωση της αμαρτίας του, βαδίζει το δρόμο της αγιότητας. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν τον πήγαιναν στα Κασοκαλύβια, ναι. Τι με ανεβάζετε, λέει, και κουράζεστε να με ανεβάζετε πάνω. Δεν με πετάτε, λέει, τι να πετάνε να με φάνε, λέει, τα όρνια και τα θηρία. Σωστά. Ένιωθε επίγνωση της αμαρτίας. Θα μου πείτε, Άγιος δεν είχε κάνει πολλές αμαρτίες. Δεν έχει σημασία. Έβλεπε όμως πώς τις παραβιάσεις απέναντι στο Θεό. Όταν φτάσουμε στο σημείο να δούμε αυτές τις παραβιάσεις, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Όσο δενόμαστε με τα υλικά και είμαστε μέσα στη γη στυλωμένοι, τότε αρχίζουν τα καρκινογόνα, κύτταρα και αναπτύσσονται. Έτσι. Όταν εγώ αγαπάω το σπίτι και αρχίζω φόβος. Έτσι. Μην μου μπει ο κλέφτης μέσα, αρχίζουν, μην μου μπει ο τέδι, αρχίζω και συνδέομαι. Σωστά. Όταν όμως νιώθω διαχειριστής, ας μπει ο κλέφτης. Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Έτσι. Έτσι. Εκεί φεύγεις. Τι είναι στεναχώρια, τι σημαίνει? Στενός χώρος. Ο στενός χώρος αναπτύσσει τις ασθένειες. Έτσι. Και να σας πω και μερικά αστεία που λέμε σαν Έλληνες στο εξωτερικό. Ναι. Ήταν υπουργός υγείας ο Βασίλης Κικίλας, ένας αθλητής, γιατρός, και άρχισε να λυγίζει, δηλαδή άρχισε να ψάχνει και τη θεραπεία, όχι μόνο τα φάρμακα, δηλαδή και τα εμβόλια και αυτά. Και τον βγάλανε και τον βάλανε υπουργός τουρισμού σαν γιατρό και βάλανε δικηγόρο υπουργό υγείας. δηλαδή αυτό ήταν το αστείο που γίνεται, που γελάμε με την Ελλάδα, λέμε πάντα αυτά τα αστεία και τα αυτά. Να θυμηθεί όμως ο υπουργός τώρα, ο τωρινός υγείας, ότι τι είχε περάσει ο ίδιος δοκιμασία με τους πνεύμονες που είχε περάσει, που τον είχαν διασυγνώσει και αυτό, γιατί πρόκειται να τα ξαναπεράσει και χειρότερα και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη. Δηλαδή να κοιτάξουν κάποια στιγμή, να βρούνε την πίστη τους αυτοί οι άνθρωποι, έστω και τελευταία στιγμή, αν σώσουν και 10 ελληνικές ζωές. Ο Μίτσος και ο Τάκης που λέμε, διπλή προσωπικότητα λέμε, γι' αυτό γελάμε και λέμε στο εξωτερικό, το λέμε Μίτσο και Τάκη, μια μέρα είναι έτσι, μια μέρα είναι αλλιώς. Ναι. Από εκεί και πέρα να βρει την πραγματική του αυτή, και εγώ πιστεύω ένα από τα χειρότερα που έχει κάνει αυτή τη στιγμή, που θα κλείσει όλη τα ελληνικά μαγαζιά, επόγραψε συμφωνία με την Amazon. Δεν μπορούσε να γίνει μια ελληνική Amazon με ένα Μαρτίνο, με ότι να είναι, αφήνανε τους Έλληνες επιχειρηματίες που είχαν 5 πελάτες που μπαίναν μέσα και 10 αγοράζαν online. Και έτσι κρατιόταν ένα μαγαζί, πλήρωνε ένφια, ενίκιο, τα πάντα. Τώρα φαίνοντας την Amazon, αν πας στην Αμερική, τεράστια εμπορικά, και τα τελευταία φορά που ήμασταν βόρεια της Βοστόνης, έκανε τέτοιο κρύο που περπατήσαμε μέσα σε εμπορικό κέντρο να περπατήσουμε, να ξεμουδιάσουμε λίγο, γιατί έκανε πολύ κρύο έξω. Και 3/4 τα μαγαζιά ήταν άδεια τα εμπορικά κέντρα. Όπως θα γίνει εδώ και θα γίνει πολύ χειρότερα με την υπογραφή που πήρε τώρα. Δεν με πήραν καλές μίζες να το επιτρέψουν αυτό κτλ. Αλλά ένα Τζεφ Μπέζος δεν είναι φιλέλληνας. Δηλαδή θα κοιτάξει την πάρτη του, θα κοιτάξει αυτό. Δεν μπορούσαν να κάνουν όπως άλλες χώρες κάνανε το Alibaba, άλλες χώρες κάνανε αυτό. Να κάνανε μια δική τους. Δηλαδή μπορούσαν όπως παλιά θυμάστε, μινωικές ή γραμμές που ήταν όλος ο κόσμος. Μα υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Οι οποίοι αγαπούν και πονούν την πατρίδα και θέλουν να προσφέρουν. Έτσι. Ξέρετε, αυτούς όταν έρχονται εδώ, προσπαθούν κάποιοι επιτίδιοι να τους εκμεταλλευτούν. Ναι, 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 ναι. Πώς θα αρπάξουν, δηλαδή, έτσι, τον κόπο του άλλου να τον κάνω δικό μου. Έτσι. Κάτσε ρε φίλε, αυτός δούλευε. Έτσι. Σε όλη του τη ζωή. Και δεν θυμούνται το πιο απλό. Όλους μπορείς να τους κοροδέψεις. Το Θεό δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Ουσιαστικά αυτός που προσπαθεί να κοροϊδέψει τον άλλον, στο τέλος κοροϊδεύεται τον εαυτό του. Έστησαν, λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης Δαβίδ, παγίδα μπροστά μου και άνοιξαν λάκκο, αλλά δεν έπεσα εγώ, έπεσαν αυτοί. Έτσι, έτσι. Να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μεγάλη προσευχή, να μετανοήσουν, έστω και τελευταία στιγμή να κάνουν μία κίνηση προς το καλό. Υπάρχει η προσευχή του Αγίου Παϊσίου, την οποία είχαμε βάλει και στην εφημερίδα και πάλι θα την κυκλοφορήσουμε.
πάλι θα βγει και μάλιστα σκεφτόμαστε να κάνουμε και μια έτσι εκστρατεία. Θα το δούμε πώς θα είναι, αποστολική εκστρατεία, να γεμίσει όλη η Αθήνα με την προσευχή του Αγίου Παϊσίου. Να δώσει ο Θεός. Η αποστολική προσπάθεια. Τι λέει μέσα? Λέει σε κάποιο σημείο, λέει να προσευχόμαστε, Κύριε, λέει, μια μύστητη Κύριε, όλου τους ηγέτες, πρωθυπουργούς, όλου του κόσμου. Αυτοί που είναι στην Ανατολή, στο Βορρά, στο Νότο, στη Δύση. Και λέει να προσευχόμαστε για αυτούς να κυβερνούν χριστιανικά. Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε χτες τι είπε ο Τρουντό του Καναδά. Είπε οι αντιβολιαστές και όλοι αυτοί που κάνουν έργο εναντίον τον εμβολιασμό θα τους παγώσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό φοβερίζουν, κάνουν, φτάνουν. Δεν ξέρουν όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν να περάσουν. Δηλαδή όταν όλα αυτά που κάνουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή δράνε χειρότερα από τον Χίτλερ. Δηλαδή και δεν μπορούν να καταλάβουν το τι αυτό που κάνουν, πόσο επίπτωση θα έχει στη δική τους οικογένεια, στη δική τους υγεία, στο πνευματική τους υγεία, σε όλα αυτά τα πράγματα. Εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι, έστω παράδειγμα αυτός ο άνθρωπος, γιατί μαζί με το Τρουντό παράδειγμα, τώρα θα ξαταρέψει και ο Μίτσος και ο Τάκης. Κατάλαβες δηλαδή να κάνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή όταν κρύφτηκε μέσα στην έπαυλη, έκανε και λίγο πίσω και ο Μίτσος και ο Τάκης. Έτσι ξεθαρεύουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Ξεθαρεύουν και παίρνουν μια πιο κοντινή θέση δίπλα στον έξω από εδώ παρά δίπλα στο Θεό. Εγώ τους εύχομαι με τόσα μοναστήρια και τόσα εκκλησίες που έχουμε εδώ, εύχομαι όλοι οι ηγέτες μας να έρθουν κοντά στο Θεό. Τους το εύχομαι, εγώ δεν τους λυπάμαι. Ειλικρινά τους λυπάμαι. Δεν τους ζηλεύω, δεν τους κακολογώ, τους λυπάμαι. Θα λέμε ένα αστείο, θα αστειευόμαστε. Αλλά μέσα σε αυτό το αστείο κάνουμε και μια προσευχή. Εύχομαι οι άνθρωποι αυτοί να ταπεινωθούν. Ο αμαρτωλός δυσκολεύεται να βγει η ψυχή του. Έτσι. Λέμε κάποιος, ένας υπουργός παλιό, ήταν και υπουργός παιδείας. Αυτός είχε στραφεί εναντίον ενός Αγίου. Και έτσι βγήκε υπουργός. Όταν λοιπόν βρέθηκε στο νεκρικό κρεβάτι και έπρεπε να, ήταν έτοιμος να φύγει, δεν έβγαινε η ψυχή. Και πήγε, συγγνώμη, πήγε ο Μητροπολίτης που υπέστη τα πάντινα εξαιτίας του και συκοφαντήθηκε και διάβασε ευχή και βγήκε η ψυχή του και έφυγε. Δηλαδή να βλέπουμε και το τέλος μας. Έτσι. Πολλοί δεν το βλέπουμε. Έτσι. Νομίζουμε αυτή η κυριαρχία συνδέεται με την εντύπωση, με την ψευδέστηση ότι εμείς θα είμαστε συνεχόμενοι στη γη. Για να είμαστε κυρίαρχοι. Αλλά η πραγματική κυριαρχία συνδέεται με την αγιότητα και αναφέρεται στην άλλη ζωή. Σωστά. Και έλεγε η γερόντισσα Γαλακτία, στο φράχτη του παραδείσου να πάω. Σωστά. Είναι αρκετό να βλέπω μέσα τον παράδεισο και να εφραίνομαι. Σωστά. 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 Σήμερα όλοι οι πολιτικοί μας δυστυχώς έχουν ένα αντιχριστιανικό μένος, μηδενός εξερμένο, έτσι. Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Έτσι. Γιατί έχουν αντιχριστιανικό μένος? Έτσι. Γιατί θεωρούν υποδεέστερη τη θρησκεία και βάζουν τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια μπροστά. Και να προσέχουν, γιατί εγώ έχω προσωπικά γνωρίσει πολλά άτομα, όταν τα βάζουν με αυτά τα άτομα τους έρχεται μπούμερα. Δηλαδή είναι ένα περίεργο πράγμα. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να τους έχει βάλει και το έργο τους αυτό ο Θεός για να μπορεί να ταπεινώσει πάλι τους άλλους. Και όταν πάνε να τα βάλουν με αυτούς τους ανθρώπους, τους έρχεται μπούμερα. Δηλαδή αυτοί οι τεράστιοι νομίζοντας ηγέτες και κυρίες ότι θα κυριαρχήσουν, ναι, να προσέχουν, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι πνευματικά, θα τους έρθει πολύ μεγάλο μπούμερα. Δηλαδή το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό. Και δυστυχώς το έχω δει και στον εαυτό μου. Δηλαδή έρχονται πολλοί άνθρωποι με κακό αυτό και τους έρχεται. Δηλαδή ούτε καν με ακουμπάει, γιατί δεν ασχολούμαι τίποτα άλλο από αγάπη, ταπεινοφροσύνη και ευγνωμοσύνη. Είναι και από τον γέροντά σου, από τον πατέρα Ευθύμη που έχει πάρει αυτή την πρακτική. Έτσι. Λοιπόν. Δεν δίνεις δύναμη καθόλου στον έξω από εδώ και μην τον αναφέρουμε πάνω από μία φορά την ημέρα. Το πολύ. Δηλαδή, και πολύ του πάει. Και πολύ του πάει και γι' αυτόν προσευχόμαστε. Δηλαδή αν μετανοήσει και αυτός, και γι' αυτόν έχει θέση ο Θεός. Έκανε προσευχή ο Άγιος Παΐσιος και γι' αυτόν. Ναι, ναι. Και αυτός από τον εγωισμό του και την ιδιωτέρεια παρουσιαζόταν απέναντί του και τον ηρωνευόταν και γελούσε. Ναι, 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 ναι.
Έτσι έχουμε σήμερα. Έτσι. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε και για το χειρότερο, γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας χειρότερους από όλους. Έτσι. Να ταυτοποιούμε τις υποθέσεις μας. Είναι σημαντικό αυτό. Σωστά. Έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, να περνάει η μέρα και να, είναι, να λειτουργεί σαν να είναι η τελευταία σου μέρα στη γη. Σωστά. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε για να γίνουμε άνθρωποι σωστοί. Σωστά. Εγώ θα σε ευχαριστήσω, θα ξανάρθουμε να κάνουμε και άλλη εκπομπή, να μιλήσουμε και για τα φάρμακα, να μιλήσουμε και όλα, για όλα αυτά. Πολύ ευχαριστώ. Για τις, ναι, πώς έχουμε τα φυσικά φάρμακα. Και πολύ σημαντικά οι άνθρωποι που ακούνε την εκπομπή σου να πάνε να βοηθήσουν ένα δικό τους άνθρωπο που ειδικά έχει εμβολιαστεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν τη βοήθεια παραπάνω από κάθε άνθρωπο. Δηλαδή και όπως είπες, πολλοί αναγκαστήκανε. Δεν ήταν κάτι που είχαν επιλογή. Δηλαδή. Όχι μόνο αναγκαστήκαν, ήταν και η προπαγάνδα που έγινε. Η προπαγάνδα, σωστά. Έγινε σωστά. Η προπαγάνδα τύπου σωστά. Γκέμπελ. Ο Γκέμπελ χειριάρχησε. Και έλεγε, εδώ βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε, εάν δεν καλλιεργούσαμε το φόβο στον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τον εμβολιασμό. Και τα είπε ξεκάθαρα. Και Διονύση, για πες αυτό που έλεγες, τα προστήματα που πλήρωσε η Pfizer, παράδειγμα. Αυτά τα έχουμε γράψει. Έχουν, όχι μόνο η Pfizer, η AstraZeneca, η Pfizer, υπάρχουν στα βιβλία τα φωνικά φάρμακα και οργανωμένο έγκλημα. Η Johnson & Johnson, η Novartis, όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν κάνουν λάθος. Να πει ότι έκανα λάθος ένα φάρμακο και συζητάω συγγνώμη και το αποσύρουν. Γιατί το φάρμακο που έκανε λάθος και το κυκλοφόρησαν στην Αμερική και απαγορεύεται στην Αμερική να κυκλοφορήσει. Και πληρώσαν και ένα δις πρόστιμο. Και πληρώσανε όχι μόνο ένα δις. Yeah. Έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια πρόστιμα. Yeah. Αλλά έχουν βγάλει δις. Έχουν βγάλει δισεκατομμύρια πολύ παραπάνω. Yeah. Το φάρμακο λοιπόν που απαγορεύεται στην Αμερική το κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Αυτοί είναι εγκληματίες. Yeah. Ούτε όνομα δεν έχουν αλλάξει. Yeah. Με το ίδιο όνομα το κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα μια ομάδα γιατρών, επιστημόνων, έτσι, να αναλάβει και να πει έρχεται η ασπιρίνη, ένα καινούριο φάρμακο. Για να δούμε τι έχει μέσα. Έτσι. Θα το δώσουμε στους ανθρώπους για να τους ευεργετήσουμε, να τους βοηθήσουμε. Για να δούμε τι έχει αυτή η ασπιρίνη μέσα. Σωστά. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και πού εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε άλλους, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί όμως απατεώνες. Και οι ίδιοι αυτοί οι απατεώνες θα έχουν ανάγκη για να γιατρευτούν αυτοί και οι οικογένειές τους, θα χρειαστούν το πνευματικό έργο, θα το χρειαστούν να κοιτάξουν, να σταματήσουν να το καταδιώκουν και να προσπαθούν να το εξαλείψουν από τη γη. Δηλαδή υπάρχει ένα άλλο που λένε στα αμερικάνικα σχολεία, λέει, μα για Θεέ μου, γιατί επιτρέπεις όπλα στο σχολείο, επιτρέπεις σκοτωμούς, επιτρέπεις όλα αυτά. Λέει, εμένα με έχουν απαγορεύσει από το σχολείο. Δηλαδή τον έχουν βγάλει το Θεό. Μα το και Θεό. Εδώ αυτό γίνεται. Και αυτό κοιτάνε να αντιγράψουν. Δηλαδή θέλουν να αντιγράψουν. Δηλαδή φτάνει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο εκεί και το 80% δεν πιστεύει στο Θεό. Πάνω από το 80% επίσης. Μα τα πανεπιστήμια ποιος τα χρηματοδοτεί. Ναι. Τα χρηματοδοτούν πλέον. Ο Ροκφέλερ είχε το. Ναι. Ο Ρότσιλ. Ναι. Ο Bill Gates. Ναι. Αγοράζουν και ένα πανεπιστήμιο. Ο Σόρος. Ναι. Και εμείς κάνουμε έκκληση και στον Bill Gates και στον Σόρος ότι θα χρειαστούν αυτή την εκκλησία. Πάνω από όλους μας θα χρειαστούν το πνευματικό και την εκκλησία. Κοίταξε να τις δώσουν πάλι δύναμη, να τις δώσουν υποστήριξη, γιατί αυτή είναι η πρώτη στη σειρά που την έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα εμείς προσευχόμαστε για αυτούς, προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Όπως λένε στο Άγιο Όρος, εμείς προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Και προσευχόμαστε ό,τι κακό να γίνει λιγότερο κακό. Δηλαδή από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ ευχαριστώ που πάρα ήρθες. Πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ήταν μια διαφορετική, ήταν και πνευματική και ασχολήθηκε και λίγο με την ιατρική και με τα ιατρικά και προπαντός μην ξεχνάτε τις ασκήσεις. Κάντε τις και θα δείτε την, να βρείτε την υγειά σας την οποία ευχόμαστε σε όλους σας. Χριστός μας λείπει για να μην έχουμε λύπη και στεναχώρια. Όπου λείπει ο Χριστός μας λείπει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Βάλτε το Χριστό στα σπίτια σας. Ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες, κλείστε τις πόρτες στον έξω από εδώ, βάλτε το Χριστό μέσα και θα βρείτε την υγειά σας. Σας το λέω με χίλιες υπογραφές να βάλω. Όχι χίλιες και ένα εκατομμύριο. Με όλο τον εαυτό μου, βάλτε το Χριστό στη ζωή σας. Χριστέ μου, θέλω να είμαστε μαζί. Ζητήστε το. Είναι πατέρας μας. Ακούει και θα δείτε πολλά πράγματα να αλλάζουν στη ζωή σας.
Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Εύχομαι κάθε ευλογία του Χριστού και της Παναγιάς στα σπιτικά σας. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.